καϊκιών με τα βάζα, αυτά είναι τα βάζα. Που πλέον στα περισσότερα ναυπηγεία έχει καταργηθεί. Χρησιμοποιούν τα lift, ας πούμε, και τα trailer. Ουσιαστικά το σύστημα αυτό ήταν ότι υπάρχει μία γλίστρα, ένα σαν σκάλα, ας πούμε, που είναι ποντισμένη μέσα στη θάλασσα, είναι αυτά τα δύο που βλέπουμε εδώ, πάνω στα οποία μπορούν να κυλήσουν τα βάζα. Αυτά είναι τα δύο ξύλα, αυτά λέγονται βάζα. Πάνω στα οποία στηρίζεται, κάθεται το καΐκι. Και αφού βγούνε από τις γλίστρες, μετά με τα φαλάγγια από κάτω, τα πηγαίνουνε, τα κατευθύνουνε όπου θέλουνε για να τα τοποθετήσουνε, ας πούμε, στην τελική τους θέση. Τα φαλάγγια από πάνω έχουνε συνήθως λίπος, οπότε γλιστράνε. Να προσέχετε λιγάκι. Όλο αυτό βέβαια για να γλιστράνε και τα φαλάγγια και τα βάζα, τα λείβανε με λίπος. Άλυμα. Τα βάζα, το χαρακτηριστικό τους είναι ότι αποτελούνται από δύο κομμάτια, δύο δοκάρια. Δεν είναι δοκάρια ακριβώς, γιατί είναι μια σύνθετη, όπως βλέπετε, κατασκευή, η οποία ενώνεται μπροστά και πίσω με αυτούς τους μεγάλους πύρους, σίδερα, ας πούμε. Οπότε μπαίνουν από τα πλάγια κάτω από το σκάφος. Κάθεται το σκάφος επάνω με κάποιες φίνες ή σφίνες. Και με σφίνες, σιγά σιγά ξεκινάνε από τη φλόρη, σηκώνουν, βάζουν τα μπουτέλια. Ναι, πλαϊνές στηρίξεις στα μπουτέλια, που καλό είναι τα μπουτέλια να κουμπάνε σε πιο πλατιά ξύλα, όπως βλέπετε εκεί στο ενδιάμεσο, και όχι κατευθείαν πάνω στο σκάφος, ναι, γιατί αλλιώς μπορεί να κάνουν, αν το σκάφος είναι παλιό ή είναι πιο μαλακό, τέλος πάντων, μπορεί να κάνουν τρύπα εκεί πέρα, ναι, κατευθείαν το μπουτέλι πάνω στο σκάφος. Κοιτάκι από κάτω και μετά φεύγουν τα βάζα και μένει έτσι το σκάφος μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή του ή η συντήρησή του και να ξαναπούνε τα βάζα για να πέσει στη θάλασσα.